Αξιότιμοι κύριοι δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, κύριε εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, σήμερα είναι μια μέρα στο Ζεφύρι διαφορετική από τις άλλες. Σήμερα τιμήσαμε το μνημόσυνο για τον ήρωα υποσμηναγό, τον Στέλιο τον Κλαπάκη. Ίσως μπορεί να πει κάποιος γιατί μετά τόσα χρόνια. Γιατί αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, κύριε Δήμαρχε του Ζεφυρίου. Γιατί πρέπει η μνήμη των ηρώων να είναι πάντα ζωντανή σε εμάς. Και αναρωτιέμαι, όπως αναρωτήθηκα και μπροστά στην εκκλησία, μπροστά στους ιερείς, όταν ψήναν το μνημόσυνο. Ήταν μεγάλος ο πόνος και η πίκρα στην οικογένεια όταν χάθηκε ο Στέλιος. Είναι όμως και μεγάλη τιμή για όλες και όλους εμάς που είχαμε έναν ήρωα από το τόπο μας. Ας είναι αθάνατη η μνήμη του και σήμερα στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου που το κλέψαν και το επανατοποθετούμε πάλι, συνδυάζοντας τις δύο αυτές εκδηλώσεις, μην ξεχνάμε ότι όσοι πάλεψαν για τη δημοκρατία, όσοι πάλεψαν για την ελευθερία, πρέπει εμείς μετά από αυτούς να παλέψουμε να συντηρηθεί και η δημοκρατία, να συντηρηθεί και η ελευθερία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, μπροστά στον ήρωα και μπροστά στο μεγάλο πολιτικό, σκέφτομαι ότι ο Βενιζέλος πάλεψε για τη δημοκρατία, πάλεψε για την ελευθερία και τολμώ να πω, εδώ για την περιοχή μας, ο Στέλιος ο Κλαπάκης μάχηκε, έδωσε τη μάχη του, έχασε τη ζωή του για να παραμείνει η δημοκρατία και να παραμείνει η ελευθερία. Ας είναι αθάνατοι και οι δύο και να είναι πάντα στο μυαλό μας. Να είστε καλά. Απονομή πλακέτας από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού, Πάτερ Απόστολο Αντωνίου, στο Δήμαρχο Φιλής, κύριο Χρήστο Παππού. Η πλακέτα αυτή, η οποία είναι για τον Δήμαρχο, είναι καθαρά ένδειξη ευγνωμοσύνης, όχι προσωπική μου. Δεν είμαι ένα πρόσωπο. Εμείς στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο είμαστε πολλά πρόσωπα σε ένα. Για όλους λοιπόν από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και νομίζω και από τον εκκλησιαζόμενο λαό, στο Δήμαρχο για τη βοήθειά του για το ναό του Αγίου Στυλιανού. Απονομή πλακέτας από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού, Πάτερ Απόστολο Αντωνίου, στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου, κύριο Μαυροϊδάκο Ιωάννη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάποια ιδιαίτερα λόγια. Το Γιάννη το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από ό,τι το ξέρω εγώ. Οπότε δεν χρειάζεται τίποτα. Να είσαι καλά, Γιάννη.